Είμαστε και αστορκοί απόψε στα μπλε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς έχει αλλάξει η ζωή σου μετά την περσίνη νίκη στο The Voice. Καταρχήν, σε είδα μόλις στο Eurovision. Δεν πήρες καλή θέση, αλλά τα πήγες εξαιρετικά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σου, για πες μας. Η ζωή μου έχει αλλάξει άρδη. Τι να πω, 180 μοίρες. Εκεί που δίδασκα, τώρα τραγουδάω, εμφανίζομαι, κάνω φωτογραφίες, συνεντεύξεις. Ζεις Ελλάδα τώρα, όχι Κύπρο, έτσι δεν είναι? Όχι, Κύπρο. Α, Κύπρο. Γιατί Κύπρο, σε έβλεπα τραγουδίσεις σε ένα νυχτερινό κέντρο εδώ, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι, στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο. Ναι, αλλά επέλεξα καλύτερα. Η βάση μου να είναι Κύπρος. Να είναι Κύπρος. Ναι. Και τώρα τι ετοιμάζεις από εδώ και πέρα, δηλαδή το καλοκαίρι πώς θα το περάσεις, πού θα τραγουδάς? Περιοδία, εμφανίσεις, συναυλίες. Και Κύπρο και Ελλάδα. Ναι, ναι. Είσαι χαρούμενη με αυτό που σου έχει συμβεί? Πάρα πολύ. Πέρασα φανταστικά στη Eurovision. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, ξέχαστη για μένα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γνώρισα αξιόλογο κόσμο. Κρατάω μόνο τις καλές στιγμές. Έχεις δει καθόλου το φετινό Voice? Το έχω δει, ναι. Πώς φέρνουν τις φωνές, πώς έχεις ακούσει τα παιδιά φέτος? Πάρα πολύ ικανά, πολύ καλές φωνές, ερμηνείες. Το βλέπω έτσι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωραία. Γιατί το βλέπεις, δεν συμμετέχεις εσύ, γι' αυτό το βλέπεις. Ναι, 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 ναι. Άμα είσαι απ' έξω, είναι εύκολα τα πράγματα. Τώρα αγχώθηκα λίγο. Αγχώθηκες γιατί? Ναι, είναι πολύ αγχωτική αυτή η σκηνή. Ναι. Μπορώ να πω αγχώθηκα περισσότερο από ό,τι στην Eurovision. Αλήθεια λες. Έλα ρε Άννα Μαρία. Λοιπόν, θες να πεις κάτι Δέσποινα για το, Μαρία Έλληνα, συγγνώμη, για το κορίτσι στο περσινό? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω καταρχήν τη Μαρία Έλληνα πόσο πολύ έχει αλλάξει. Πατάει πάνω σκηνή, ήταν ένα παιδί που κοιτούσε μονίμως το κάτω το πάτωμα και αυτή τη στιγμή εκφράζεται, πολύ, εκφράζεται, είναι έντονη στις κινήσεις της. Είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια η Μαρία Έλληνα. Όμως για άλλη μια φορά θα πρέπει να πούμε ότι το Voice είναι ένα παιχνίδι μουσικό που ακούμε τις φωνές, τα ταλέντα, δεν υπόσχεται καμία καριέρα, η καριέρα είναι σε έναν άλλο παρανομαστή και από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι ωραίες οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις, αλλά χρειάζεσαι μια, να βρεις το δρόμο σου δισκογραφικά για να έρθουν όλα τα άλλα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το ότι είσαι εξαιρετική και σπουδαία φωνή, αυτό δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Σε ψήφισε και ο κόσμος πέρσι και ήταν καταπληκτικό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία και πάνω απ' όλα θέλω να είσαι ευτυχισμένη μέσα από οτιδήποτε κάνεις. Να ξέρεις ότι το τραγούδι, όπως και οποιαδήποτε άλλη δουλειά, γιατί σ' άκουσα που είπες ότι κρατάω τις καλές στιγμές. Μαρία Έλληνα, μόλις μπήκες σε αυτόν τον κόσμο και πολλές κακές στιγμές τα έχεις, αλλά αυτό που θα πρέπει να σε κρατάει και να σε οθεί πάντα να κάνεις πράγματα θα είναι το τραγούδι και η αγάπη σου σε αυτό. Κακές στιγμές υπάρχουν σε όλες τις δουλειές. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία Έλληνα, σε ευχαριστούμε πάρα σας πολύ ευχαριστώ. Και σε ευχόμαστε μεγάλη καριέρα από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bravo.